Θα μιλήσουμε για τις ελλείψεις των φαρμάκων και για αυτό τον αγώνα που καταβάλουν καθημερινά οι συνταξιούχοι, οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Κύριε Λενακάκη, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές και να ευχηθούμε μια καλή χρονιά. Ακριβώς, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Μπορούμε λίγο να διορθώσουμε λίγο και αυτό το οποίο έχει προκύψει και έχει βγει στην οθόνη μας, το διορθώσαμε. Είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά για τις περικοπές στις συντάξεις τα προηγούμενα χρόνια, για τις αυξήσεις που δρομολογούνται το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να πιάσουμε λίγο το κομμάτι των ελλείψεων στα φάρμακα και πόσο επηρεάζεται καθημερινά ο αγώνας των ηλικιωμένων, των συνταξιούχων, προκειμένου να βρουν το σκεύασμα, το ιατρικό, το οποίο χρειάζονται. Τώρα και αρκετό διάστημα, θα έλεγα μετά το καλοκαίρι, πάντα είχαμε ελλείψεις φαρμάκων σε ορισμένες κατηγορίες, αλλά από εκεί και ύστερα είχαμε μια ένταση του φαινομένου με κορύφωση αυτό το διάστημα. Έχουμε μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων από απλά φάρμακα αντιπαιρετικά, παυσίπονα, εισπνεώμενα, μέχρι και πιο σοβαρά φάρμακα, θρομβολυτικά, απαραίτητα για τους συνταξιούχους, απαραίτητα για όλους. Και πραγματικά, εν μέσω λοιμόξεων αυτή την εποχή, εν μέσω ιώσεων, είναι τραγικό να μετακινούνται συνταξιούχοι, αλλά και πολίτες άλλοι και τα παιδιά, οι γονείς, από φαρμακείο σε φαρμακείο και να γίνεται ένας τεράστιος αγώνας για να βρει ο καθένας το φάρμακό του και να δει την υγειά του. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να λείπουν φάρμακα γύρω στα 300 και παραπάνω φάρμακα από την αγορά. Όπως γνωρίζετε, γίνονται τεράστιες εξαγωγές, παράλληλες εξαγωγές σε χώρες που τα φάρμακα είναι ακριβότερα. Άρα λοιπόν το κέρδος είναι μεγαλύτερο και είναι τραγικό να θυσιάζεται η υγεία του κόσμου για τα κέρδη, για τα κέρδη κάποιων. Συνταξιούχοι, αυτό εμείς θέλουμε να συζητήσουμε. Συνταξιούχοι οι οποίοι έρχονται σε επαφή μαζί σας. Τι είναι αυτό το οποίο σας λένε, ποιος είναι ο βασικός προβληματισμός? Ο προβληματισμός είναι ότι, ξέρετε, ο συνταξιούχος, είναι πιο κοντά στον γιατρό, πιο κοντά στο νοσοκομείο, πιο κοντά στο φαρμακό του. Αισθάνεται μια ανασφάλεια αν θα βρει το φαρμακό του και γι' αυτό ακριβώς, όπως γράψανε και κάποιες τοπικές εφημερίδες, μετακινείται κόσμος ακόμα και όχι εντός νομού, αλλά και εκτός νομού. Έχετε να μας πείτε κάποιο συγκεκριμένο, να μας φέρετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα? Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή, με έναν συνταξιούχο ο οποίος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, ο συνταξιούχος μετακινείται, να σας πω τι γίνεται. Οι γιατροί, και καλά κάνουν βέβαια, προτείνουν εναλλακτικές λύσεις. Μεταγενώσιμα, με κάποια αντίγραφα, όπως για να κάνει ο ασθενής τη δουλειά του. Πολλές φορές όμως αυτά τα φάρμακα δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στην αποτελεσματικότητα που έχουν το φάρμακο που παίρνει ο κάθε ασθενής. Καταλάβατε, οπότε ο καθένας θέλει το φάρμακό του. Με αυτό έχει θεραπεύεται, με αυτό λύνει το πρόβλημά του και γι' αυτό ακριβώς τρέχει μάλιστα, από φαρμακείο σε φαρμακείο. Ας ελπίσουμε. Είναι όμως μια τεράστια πρόκληση, μάλιστα, να σας πω. Ναι. Είναι μια τεράστια πρόκληση να επιδίδεται λοιπόν ο κόσμος και ιδιαίτερα και γονείς με τα πικρά παιδιά, είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα, από φαρμακείο σε φαρμακείο να βρει το φάρμακό του και από την άλλη να υπάρχει μια μεγάλη κερδοφορία στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία με τεράστιες, με δισεκατομμύρια επενδύσεις και εμείς να στερούμε στο φάρμακό μας. Τι σημαίνει αυτό? Τι θυσιάζεται, θα το ξαναπώ, η υγεία του κόσμου προς όφελος των κερδών. Θα έχουμε, ξέρετε, τη δυνατότητα. Η παράγεια στις εξαγωγές είναι τεράστια. Βέβαια. Ας ελπίσουμε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Ειδικά τους ηλικιωμένους, ειδικά τους συνταξιούχους. Αν μου επιτρέπετε. Ολοκληρώστε, Πρόεδρε. Ναι, μια κουβέντα να σας πω ότι οι συνταξιούχοι έχουν να πάρουν 13 χρόνια αύξηση. Και προσπαθούν με αυτές τις συντάξεις που γνωρίζετε πολύ καλά. Να ανταποκριθούν σωστά και στην περίθαλψή τους. Να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα προβλήματα και θα λέγαμε να μην τολμήσει η κυβέρνηση, μάλιστα, να κάνει αύξηση στα φάρμακα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας.